Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Μαζί μας σήμερα είναι ο εκλεκτός συνάδελφος, κύριος Σωτήριος Δεσπότης, βιβλικός θεολόγος, και θα προσεγγίσουμε το θέμα που πιστεύω βρίσκεται στην επικαιρότητα με κάποια έτσι κείμενα που ήρθαν τελευταίο στο φως, τα απόκριφα κείμενα. Κύριε Δεσπότη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, τελευταίως έγινε λόγος και για τον κώδικα Ντα Βίντσι, ένα βιβλίο το οποίο έγινε bestseller και έδωσε, λέει, κάπου 11-12 εκατομμύρια δολάρια στον εκδότη. Είναι ωραίος τρόπος να βγάζει κάποιες χρήματα. Και πρόσφατα πάλι έγινε μια αναφορά και ένας παγκόσμιος θόρυβος γύρω από το Ευαγγέλιο του Ιούδα. Και είπαν ότι είναι κείμενα αυτά τα οποία γράφτηκαν από τον Ιούδα ή από κάποιους άλλους κλπ. Οι οποίοι μας δένουν και την πραγματικότητα. Γιατί τα Ευαγγέλια που έχουμε, μάλλον μας έχουν αποκρύψει την πραγματικότητα. Λοιπόν, κύριε Δεσπότη, να μας πείτε για αυτό το μεγάλο κεφάλαιο και ζήτημα που λέγεται απόκριφα κείμενα. Γιατί λέγονται απόκριφα, ποιοι τα έγραφαν, πότε τα βιβλία αυτά εμφανίζονται, τι επεδίωκαν κλπ. Και σήμερα τι κείμενα έχουμε. Ναι. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση, όπως είπα. Ήθελα να επισημάνω ένα γεγονός. Δεν είναι βέβαια τυχαίο, έτσι, ότι τις παραμονές των μεγάλων γιορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα, πάντοτε, έτσι, κυκλοφορούνται και μάλιστα από δίθεν επισήμους οργανισμούς τα απόκριφα αυτά κείμενα. Έτσι. Τα οποία είναι γνωστά στους επιστημονικούς κύκλους. Εδώ και καιρό. Λοιπόν, κυκλοφορούνται τις παραμονές, φυσικά όχι μόνο για να πουλήσουν. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά προκειμένου να πλήξουν ό,τι έχει απομείνει, έτσι, ό,τι ωραίο έχει απομείνει στις καρδίες κάποιων για τον Χριστό. Επισημαίνω το timing, προκειμένου να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι, τη σκοπιμότητα αυτών που λανσάρουν αυτά τα κείμενα, έτσι, και προσπαθούν να τα παρουσιάσουν ως τις αυθεντικές μαρτυρίες περί του Χριστού και του Χριστιανισμού. Και ως ανακαλύψεις. Ναι. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, έτσι, πρέπει να επισημάνουμε και το κενό όλων ημών των χριστιανών, έτσι, διότι ειλικρινά, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα διαπιστώσουμε ότι σπάνια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στην Εκκλησία διαβάζουν, μελετούν συστηματικά την Αγία Γραφή. Έτσι. Έλεγε κάποιος, μόλις κυκλοφορήθηκε το Ευαγγέλιο του Ιούδα, μακάρι να θεωρούνταν και τα κανονικά βιβλία απόκριφα, μήπως και κάποιοι χριστιανοί τα ανοίξουν. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε βάλει την Καινή Διαθήκη στο εικονοστάσι ή σε κάποιο σιρτάρι. Έτσι. Λοιπόν, και σπάνια ή ουδέποτε. Έτσι. Άρα η καλύτερη απάντηση στην κυκλοφορία των αποκρύφων, έτσι, δεν είναι η δαιμονοποίηση, αλλά είναι η κινητοποίησή μας. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι στην Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος, έτσι, που δεν ρωτάει κανείς πότε αρχίζει, αλλά πότε τελειώνει η λειτουργία. Έτσι. Ο κόσμος έρχεται προκειμένου απλώς να κοινωνήσει. Έτσι. Ξεχνά ότι το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας είναι αφιερωμένο ακριβώς στα βιβλικά κείμενα. Έτσι. Και όπως έλεγε ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, έτσι, μυστήριο χωρίς το μυστήριο της ευχαριστίας, έτσι, δηλαδή το δεύτερο κομμάτι της Θείας Λειτουργίας χωρίς το πρώτο, καταντά μαγεία. Όπως και το πρώτο κομμάτι, το οποίο έχουν απομονώσει οι Ευαγγελικοί, δηλαδή το βιβλικό κομμάτι, όπου ακούγονται οι ψαλμοί, έτσι, ακούγονται ο Απόστολος, το Ευαγγέλιο, το κήρυγμα πάνω στο Ευαγγέλιο. Και το πρώτο κομμάτι όμως, το βιβλικός λόγος δηλαδή, χωρίς το δεύτερο κομμάτι της Θείας Ευχαριστίας, καταντά, έτσι, ένα δόγμα, έτσι. Λοιπόν, άρα, απόκριφα ναι, κυκλοφορούνται. Η καλύτερη απάντηση στο λέκτο των προτέρων είναι το να ανοίξουμε εμείς επιτέλους, έτσι, την Καινή Διαθήκη και να μελετήσουμε. Λοιπόν, βέβαια, έχοντας βοηθούς τους πατέρες της Εκκλησίας, έτσι, και το όλο κλίμα, έτσι, της Θείας Λατρείας, όπου εντάσσονται αυτά τα βιβλία. Λοιπόν, καταρχάς, όπως είπατε πολύ σωστά, τα απόκριφα, τα περισσότερα εκ των αποκρύφων είναι πολύ γνωστά στην έρευνα. Έτσι. Να διευκρινίσουμε κάτι στους αγαπητούς θεατές. Πώς η Εκκλησία, έτσι, γιατί υπάρχει αυτό το μότο, εγώ πιστεύω στην Αγία Γραφή, δεν πιστεύω στην Εκκλησία. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πώς η Εκκλησία επέλεξε αυτά τα 27 βιβλία, τα οποία απαρτίζουν την Καινή Διαθήκη και πέταξε τον κάλαθο των Αχρήστων. Και τη Παλιά Διαθήκη, γιατί έχουμε και απόκριφα, κυρίε. Τη Παλιά Διαθήκη. Φέρουν τίτλους βιβλίων τη Παλιά Διαθήκη. Ναι. Έχουμε τέτοια πράγματα. Μάλιστα, ναι. Πρόκειται περί βιβλίων, για να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε απόκριφο, έτσι. Βιβλίων τα οποία είναι ψευδεπίγραφα. Κάποιο φετερίζεται το όνομα κάποια μορφή τη αρχαιότητα. Έχουμε βιβλία του Ενόχ, παραδείγματο χάρη. Έτσι. Τα οποία κυκλοφορήθηκαν πότε,
όταν ζούσε περίπου ο Ιησούς, λίγο πρωτού ζήσει ο Ιησούς, τι κάναν οι συγγραφείς αυτών των βιβλίων? Σφετερίστηκαν το όνομα του Ενόχ, προκειμένου να καταγράψουν προφητείες, γεγονότα τα οποία ήδη είχαν συμβεί ως προφητείες, και έτσι να κατοχυρώσουν, έτσι, την οικοτολογία τους, δηλαδή τη μελλοντολογία τους. Έχουμε βιβλία λοιπόν τα οποία είναι ψευδεπίγραφα, απευθύνονται σε ένα κλειστό κύκλο, κύκλωμα ανθρώπων, ένα γκέτο ευσεβών. Έτσι. Τρίτον, είναι δετερμινιστικά βιβλία, δηλαδή για αυτά το μέλλον, έτσι, θα έρθει σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας, ενώ γνωρίζουμε ότι και ο ίδιος ο Ιησούς απεφάνθη ότι είναι άγνωστο, είναι οι χρόνοι και οι καιροί βρίσκονται στα χέρια του Θεού. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές είναι, έτσι, ένας ορισμός των αποκρύφων. Το οποίο, όπως είπατε... Βέβαια, ήταν και να διακομωδήσουν κιόλας, γιατί σε πολλά από τα απόκρυφα μέσα υπάρχει εμφανής ο σκοπός της βεβήλωσης του προσώπου του Χριστού. Ναι. Εδώ ακριβώς να διευκρινίσουμε κάτι, ότι δεν είναι απαραίτητο ότι ό,τι λένε τα απόκρυφα είναι ψέμα. Όχι. Έτσι. Τα απόκρυφα είναι απόκρυφα γιατί ακριβώς υπάρχει αναμεμειγμένο το μέλι με τη χολή. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο σύμφωνα με τον Ειρηναίο. Έτσι. Αυτή είναι η μέθοδος των αιρετικών. Έτσι. Έρχονται πολλοί στο σπίτι μου και με ρωτάνε, οι Εχοβάδες, ας πούμε, έχεις διαβάσει την Αγία Γραφή? Και τους απαντάω, μα ξέρετε ποιος ξέρει την Αγία Γραφή απ' έξω? Και ανακατοτά. Μου λένε ποιος? Τους λέω, ο διάβολος. Δεν είναι. Όταν πείραζε τον Ιησού, επί τη βάση βιβλικών χωρίων τον προκαλεί. Λοιπόν, τα απόκριφα λοιπόν έχουν αναμεμειγμένη τη χολή με το μέλι. Το λέω αυτό διότι πολλές ακόμα και γιορτές της Ορθοδοξίας στηρίζονται σε παραδόσεις αποκρύφων. Έτσι. Σχεδόν όλες οι θεομητορικές γιορτές, γιατί εδώ έχουμε ένα μεγάλο κενό στην Καινή Διαθήκη, Καινή Διαθήκη σιωπά σχετικά με την Παναγία και υπάρχει σκοπός που γίνεται αυτός, έτσι. Όλες σχεδόν οι θεομητορικές γιορτές αντλούν υλικό από ένα συγκεκριμένο απόκριφο, το Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Έτσι. Και άλλα στοιχεία έχουν, έτσι, στην αγιογραφία μας έχουν εισχωρήσει από κείμενα των αποκρύφων. Έτσι. Τα απόκρυφα της Καινής Διαθήκης, έτσι, εξ αφορμής το λέω της Θεοτόκου και των θεομητορικών γιορτών, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει απόστολος στις θεομητορικές γιορτές ο οποίος να αναφέρεται άμεσα στην Παναγία, λοιπόν, στη σύναξη. Λοιπόν, τα απόκρυφα τι προσπαθούν να καλύψουν? Δύο μεγάλα κενά των Ευαγγελίων. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο κενό είναι η παιδική ηλικία του Ιησού, έτσι, τα πρώτα 30 χρόνια της ζωής του, και το δεύτερο τεράστιο κενό, οι 40 τελευταίες μέρες που μεσολαβούν μεταξύ της Αναστάσεως και της Αναλήψεως. Δύο τεράστια κενά των Ευαγγελίων, έτσι, προσπαθούν να καλύψουν τα απόκρυφα, έτσι, είτε με γαργαλιστικές ιστορίες, έτσι, παραδείγματος χάρη το τεστ Παρθενίας που γίνεται στη Θεοτόκο, υπάρχει και στην αγιογραφία, έτσι, και με εντυπωσιακά γεγονότα όπως ο Ιησούς ο οποίος κάνει τα περιστεράκια να πετάνε, ας πούμε, λοιπόν, είτε με εσωτερικές διδασκαλίες, τις οποίες τοποθετούν οι γνωστικοί, θα πούμε, έτσι, ακριβώς, στις 40 τελευταίες μέρες μεταξύ Αναστάσεως και, και Αναλήψεως. Η συγγραφή των κειμένων αυτών. Να πω κάτι όμως εδώ. Έχουμε και ψευδεπίγραφα κείμενα, τα οποία δεν έχουν την πρόθεση ή το περιεχόμενο άλλων παρομοίων αποκρύφων κειμένων. Παραδείγματος χάρη, η λεγόμενη επιστολή Βαρνάβα. Ένα κείμενο του τέλους του πρώτου, αρχές του δεύτερου μετά Χριστόν αιώνα. Είναι όντως ένα ψευδεπίγραφο κείμενο. Ή όπως η Β' επιστολή Κλήμεντος προς Κορινθίους. Γνήσια είναι η πρώτη επιστολή, δεν είναι η δεύτερη επιστολή. Παρ' όλα αυτά, τα κείμενα αυτά θεωρούνται ότι είναι καλά, ότι είναι αναγενοσκόμενα, ότι δεν έχουν αυτόν τον, ας πούμε, την κακή σκοπιμότητα. Ενώ άλλα κείμενα, απόκρυφα, όπως είπατε προηγουμένως, του Ιακώβου, του Πέτρου, του Ευαγγέλιον ή ξέρω εγώ άλλα, τα οποία είναι τίτλοι μεν βιβλικών κειμένων, όμως το περιεχόμενο μέσα πολλές φορές είναι βέβαιο, έτσι. Ποιοι τα γράφουν τα κείμενα αυτά, κύριε Δεσπότη? Ναι. Να πάμε λίγο στην άλλη όψη, δηλαδή στα κανονικά κειμένα, έτσι, για να δούμε καταρχάς η Εκκλησία με ποια κριτήρια, έτσι, καθιέρωσε αυτά τα 27 βιβλία. Και θα καταλάβουμε ακριβώς γιατί πέταξε. Πρωτού πάμε εκεί, πείτε μας το εξής. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης κυρίως, πότε γράφονται,
από ποιους γράφονται και γιατί γράφονται. Ναι. Θα επικεντρωθώ στα Ευαγγέλια για να έχουμε ένα δείγμα γραφής. Θα επικεντρωθώ στα Ευαγγέλια και όχι σε όλα τα 27 βιβλία, παρότι υπάρχουν απόκριφα και Ευαγγέλια και πράξεις, έτσι, και επιστολές και αποκαλύψεις. Λοιπόν, έχουμε 4 Ευαγγέλια, και εδώ φαίνεται το μεγαλείο της Εκκλησίας, έτσι, τα οποία γράφονται, έτσι, το αρχαιότερο Ευαγγέλιο, που είναι πιθανότατα ο Μάρκος, έτσι, μόλις, το επισημαίνω αυτό, 30 ή 40 χρόνια μετά, έτσι, την επίγεια παρουσία του Ιησού. Έτσι. Το λέω μόλις, έτσι, γιατί, παραδείγματος χάρη, για την περίπτωση θα αναφέρω τον Αλέξανδρο, έτσι, έχουμε 2, 3 ή 4 βιογραφίες του, οι οποίες προέρχονται 300 χρόνια μετά τον Αλέξανδρο. Έτσι. Και κανείς δεν αμφισβητεί τη βιογραφία του Αλεξάνδρου, ενώ τον Ιησού, έτσι, τον αμφισβητούν, έτσι, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 4 Ευαγγέλια. Το αρχαιότερο γράφεται μόλις 30 χρόνια μετά την επίγεια παρουσία του Ιησού, όσο ζούνε εκείνοι που σταύρωσαν τον Ιησού. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα 3 Ευαγγέλια, τα οποία γράφονται 40 ή 50 χρόνια μετά. Έτσι. Δεν μπορούμε να καθορίσουμε ακριβώς, αλλά εικάζουμε, έτσι, βάσει επιστημονικών δεδομένων, εσωτερικών και εξωτερικών μαρτυριών. Έτσι. Να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου διακηρύσσεται η θεότητα του Χριστού. Έτσι. Αν και η θεότητα του Χριστού διακηρύσσεται σε όλα τα Ευαγγέλια, να είμαστε σαφείς. Θεωρούσαν οι επιστήμονες, παρακαλώ, της Καινής Διαθήκης, ότι γράφτηκε το 150 μετά Χριστόν. Γιατί θεωρούσαν και έλεγαν, δεν υπάρχει περίπτωση ο Ιησούς να θεωρείται Θεός, ο Θεός, έτσι, και μάλιστα εισάξιος του Γιαχβέ, Κύριος δηλαδή, λοιπόν, στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Και έρχεται ένας πάπυρος στην Αίγυπτο, έτσι, με κομμάτι του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και ο πάπυρος αυτός χρονολογείται το 100 μετά Χριστόν. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε πιθανότατα στην Έφεσο, το οποίο σημαίνει ότι γράφτηκε σίγουρα, έτσι, το 80-90 μετά Χριστόν. Και όπως έγραψαν τότε οι εφημερίδες, 6 τόνοι βιβλίων επιστημονικών πήγαν στα σκουπίδια. Έτσι. Και έγινε σαφές ότι για την περίπτωση του Ιησού έχουμε 4 κείμενα, όχι 1 και 2, τα οποία γράφονται πολύ σύντομα, έτσι, μετά την επίγεια παρουσία του Ιησού. Έχουμε 4 κείμενα τα οποία δεν γράφουν πρωτοκλασάτι, τα περισσότερα εκ των οποίων θα μπορούσε η Εκκλησία, έτσι, να απορρίψει το Ευαγγέλιο του Πέτρου, το απόκριφο, το οποίο θεωρείται απόκριφο, μάλλον να απορρίψει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ποιος ήταν ο Μάρκος στην πρώτη Εκκλησία, έτσι. Ένας άνθρωπος που είχε παρατήσει τον Παύλο, έτσι, τον Παύλο, μετά τον Πέτρο, έτσι. Λοιπόν, κι όμως προτιμά να έχει το Ευαγγέλιο του Μάρκου στον κανόνα της. Και σε αυτό να στηρίζεται ο Ματθαίος και ο Λουκάς, έτσι, και να πετά στα σκουπίδια, λοιπόν, το δίθεν Ευαγγέλιο του Πέτρου, έτσι, ή το Ευαγγέλιο της Μαρίας, έτσι. Εδώ φαίνεται με πόσο σαφή κριτήρια έχει η Εκκλησία, όταν καθιέρωνε ποια βιβλία, έτσι, έχουν την απόλυτη αλήθεια. Προτιμά το Μάρκο και το Λουκά, που δεν ανήκαν στους 12, προτιμά το Ματθαίο που ήταν τελώνης, έτσι, και απορρίπτει άλλα Ευαγγέλια με πολύ φανταχτερά ονόματα. Ένα δεύτερο στοιχείο, έτσι, ο Μάρκος, παραδείγματος χάρη, παίρνει τον αρχαιότερο Ευαγγελιστή, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τις διαφορές με τα απόκριφα. Πώς παρουσιάζει το Χριστό στο κείμενό του. Ας πάρω πώς παρουσιάζει ο Μάρκος τον Πέτρο, που ήταν ο δάσκαλός του, έτσι. Παρουσιάζει ο Μάρκος το δάσκαλό του τον Πέτρο, ο οποίος στο ανεγραφόταν το Ευαγγέλιο ήταν ο κορυφαίος της Εκκλησίας, έτσι, με τα πιο μελανά χρώματα. Να εμποδίζει τον Ιησού να πορευτεί στο πάθος και να εισπράττει από τον Ιησού τον χαρακτηρισμό σατανά. Έτσι. Να προδίδει τον Χριστό. Να μην είναι ο πρώτος μάρτης της Ανάστασης. Σκεφτείτε εμένα σήμερα να γράψω ένα βιβλίο για τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλαδικής Εκκλησίας. Έτσι. Θα τον παρουσιάσουμε τέτοια χρώματα. Εδώ φαίνεται πόσο αυξημένο ήταν το κριτήριο της αλήθειας του Ευαγγελιστή. Έτσι. Το Χριστό, τον ίδιο. Έτσι. Ξέρουμε ότι ο Άγιος των Ρωμαϊκών χρόνων ήταν ποιος, ο Σωκράτης. Έτσι. Θα περίμενε κανείς τον Μάρκο να παρουσιάσει τον Χριστό, να αποσιωπήσει όλη αυτή την αγωνία που έχει ο Χριστός ενώπιον του πάθους και τον παρουσιάσει να πεθαίνει, έτσι, με την ηρεμία, την πραότητα. Και ως ήρωα. Ακριβώς, που είχε ο μεγάλος δάσκαλος των στοικών και των, έτσι, όλων των φιλοσοφικών ρεμάτων, ο Σωκράτης. Πώς παρουσιάζεται ο Χριστός στον κατά Μάρκο. Ηρωποιημένος, αντιστρόφος. Στην αρχή επιτελεί θαύματα και πεθαίνει πάνω σε ένα σταυρό, κραυγάζοντας την κραυγή «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Τελειώνει ο Μάρκος το αυθεντικό του κείμενο χωρίς καν να παρουσιάσει τον Χριστό αναστημένο.
Έτσι. Πηγαίνουν οι γυναίκες σε ένα αδιανό τάφο και βλέπουν έναν άγγελο ο οποίος τους οθεί στο να επιστρέψουν στο σπίτι τους, στη Γαλιλαία των Αλλοδαπών, και εκεί αυτονόψεστε. Θα δείτε τον Χριστό αναστημένο όχι ως ένα showman, έτσι, αλλά στην καθημερινότητά σας. Έτσι. Στην Γαλιλαία των Αλλοδαπών. Αυτό ήταν η Γαλιλαία. Έτσι. Σε αντίθεση προς το Άγιον Όρος. Της Ιών εννοώ. Ε. Λοιπόν, εκεί αυτονόψεστε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν την Εκκλησία να επιλέγει 4 κείμενα από Ευαγγελιστές, όχι πρωτοκλασσά τους όλα, εκτός του Ιωάννη. Έτσι. Λοιπόν, 4 κείμενα τα οποία έτσι, μεταξύ τους δεν έχουν μόνο ομοιότητες αλλά και διαφορές. Θα μπορούσε η Εκκλησία, και έγινε αυτό όπως ξέρετε στη Συρία, να έχει ένα Ευαγγέλιο, το δια τεσσάρων, έτσι, εναρμονισμένο, χωρίς να προκαλεί τον αναγνώστη σε σκέψη. Και όμως τα διατηρεί η Εκκλησία. Λοιπόν, και διατηρεί η Εκκλησία 4 Ευαγγέλια, τα οποία, όπως είπα, έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, από την άλλη, έτσι, κυκλοφορούσαν, άρχισαν να κυκλοφορούνται απόκριφα κείμενα. Λοιπόν, τα οποία, όπως είπαμε, η Εκκλησία πέταξε στον κάλαθο των Αχρήστων. Έτσι. Γιατί ως κριτήριο επιλογής είχε ο Ευαγγελιστής να είναι είτε αυτόπτης μάρτης, είτε μαθητής αυτόπτη μάρτυρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν πάμε σε ένα δικαστήριο, μας ρωτάνε, έτσι, ήσουν αυτόπτης. Έτσι. Γι' αυτό και λέει ο Ιωάννης, αυτόν που αγγίξαμε με τα χέρια μας, μαρτυρούμε σε εσάς. Λοιπόν, να είναι αυτόπτες μάρτυρες, λοιπόν, να συνάδει το κείμενο, έτσι, με την παράδοση της Εκκλησίας, γιατί οι πρώτοι άνθρωποι, ήδη μέχρι και την εποχή της γιαγιάς μου, ξέραν να ακούνε, έτσι, δηλαδή ξέραν να διατηρούν ιερές παραδόσεις. Άλλωστε, όπως είπαμε, τα κείμενα δεν κυκλοφορήθηκαν 300 χρόνια όπως στην περίπτωση του Αλεξάνδρου, 30 χρόνια, μια γενιά μετά τον Ιησού. Έτσι. Άρα έπρεπε να συνάδουν τα περιεχόμενα με την παράδοση της Εκκλησίας, τη ζωντανή παράδοση. Λοιπόν, λέω δύο από τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, η Εκκλησία ενέταξε τα 4 Ευαγγέλια. Έτσι. Λοιπόν, και πέταξε στον κάλαθο αρκετά άλλα Ευαγγέλια, απόκριφα. Έτσι. Θα αναφέρω μια διδασκαλία του πιο light, ας μου επιτραπεί ο όρος, αποκρύφου, έτσι, προκειμένου να κατανοήσει ο κόσμος, έτσι, γιατί πολλοί δώρος έγινε με το Ευαγγέλιο του Ιούδα, δεν ξέρω πόσοι το διάβασαν, έτσι, και όσοι το διάβασαν πόσοι έβγαλαν άκρη, έτσι, από αυτά τα οποία, λοιπόν, θα πάρω το Ευαγγέλιο, έτσι, του Θωμά. Υπάρχει ένα Ευαγγέλιο του δίδυμου Θωμά, έτσι, ο Θωμάς σημαίνει το όνομά του δίδυμος, έτσι, και οι γνωστικοί, ποιοι ήταν οι γνωστικοί, ήταν κάποιοι οι οποίοι στο χώρο της Εκκλησίας, έτσι, διακρίνονταν από τη μάζα των χριστιανών, θεωρώντας, έτσι, ότι διασώζουν διδασκαλίες του Ιησού, τάχα του Ιησού, οι οποίες όμως διδασκαλίες τι κάνουν, θεωρούν την ύλη δαιμονική, έτσι, το γενετήσιο ένστικτο δαιμονιώδες, έτσι, το σώμα και τον κόσμο, έτσι, ως προϊόντα ενός Θεού κακού, έτσι δεν είναι, λοιπόν, και θεωρούν αυτούς και αλλήλους, έτσι, ως μόνον μετόχους, έτσι, μια σωτηρία στην οποία ήδη έχουν εισπράξει. Η ελίτ. Ακριβώς. Μέσω των μυστηρίων, έτσι, τα οποία θεωρούν ότι μαγικά, έτσι, υπάρχει αυτή η νοοτροπία και σήμερα στην Εκκλησία. Λοιπόν, θα πάρω το Ευαγγέλιο, λοιπόν, του δίδυμου Θωμά. Έτσι. Λοιπόν, πώς τελειώνει το Ευαγγέλιο το συγκεκριμένο, το οποίο περιέχει μόνον λόγια, έτσι, του Ιησού. Όχι, δεν είναι όλα τα λόγια ψευδή, έτσι. Λοιπόν, μερικά από αυτά η έρευνα τα χρησιμοποιεί, έτσι, προκειμένου να συγκρίνει, έτσι. Το λέω αυτό για να έχουμε μια σαφή γνώση. Πηγαίνει λοιπόν η Μαρία στον Ιησού, έτσι, ως μαθήτριά του. Δεν γνωρίζουμε τώρα αν πρόκειται για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, έτσι, ή τη Μαρία ή την Θεοτόκο, έτσι δεν είναι, ως μαθήτρια του Ιησού. Λοιπόν, και τι λέει ο Πέτρος, ο κορυφαίος Πέτρος, έτσι, λοιπόν, ενώ ο Ιησούς προτείνει τη Μαρία να τον ακολουθήσει, και ξέρουμε ότι ο Ιησούς είχε στον κύκλο του, έτσι, και γυναίκες, έτσι, διακόνους, ένα κύκλο μαθητριών δηλαδή, έτσι, η οποία τον διακονούσε, mm-hmm, έτσι, με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους από τους 12 Αποστόλους, να το επισημάνουμε αυτό, έτσι. Λοιπόν, ο Πέτρος λοιπόν την εμποδίζει την Μαρία, έτσι. Λοιπόν, και τι απαντά ο Ιησούς, και με αυτό κλείνει, έτσι, είναι επίλογος του Ευαγγελίου του συγκεκριμένου. Λοιπόν, άφησε τη Μαρία να με ακολουθήσει, έτσι. Οι γυναίκες θα γίνουν άντρες, έτσι, στη Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, θα συμμετάσχουν και αυτές, έτσι, στο πανηγύρι αυτό της Βασιλείας.
αν είναι δυνατόν ποτέ ο Ιησούς, έτσι, ο οποίος έμεινε ο ίδιος παρθένος προκειμένου να αφιερωθεί στη διακονία του, όμως σεβάστηκε τον γυναικείο φύλο, έτσι, να θεωρεί ότι οι γυναίκες θα γίνουν άντρες προκειμένου να εισέλθουν στη βασιλεία, έτσι, ή ένα άλλο λόγιο, ότι ο Θεός κρύβεται στην πέτρα ή το πνεύμα κρύβεται, έτσι, στην πέτρα και στη φύση, είναι αντιλήψεις, έτσι. Λοιπόν, το ανέφερα αυτό προκειμένου να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, ότι τα απόκριφα κείμενα δεν περιέχουν, έτσι, πολλές κάτι φορές το... παιδαριώδη πράγματα μέσα. Ακριβώς, είτε παιδαριώδη, έτσι, είτε πράγματα τα οποία απάδουν εντελώς από τη διδασκαλία του Ιησού, έτσι. Είναι εμβόλυμα πράγματα μέσα. Ναι. Ακριβώς. Και δεν κερδίζει κανείς τίποτα το σημαντικό. Πάντως κάνει εντύπωση, σας διακόψω, κύριε, ναι, ναι, ότι τα κείμενα των πατέρων ή ακόμα και άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, μηδέ των αιρετικών εξερουμένων, δεν είναι κανένα χρήση των αποκρύφων. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε εκεί τον μοναρχιανισμό, με τον Παύλο Σαμοσατέα, τον Σαβέλιο κλπ. Ή πάμε σε άλλες αιρέσεις της πρώτης εκκλησίας ή εκκλησιαστικού συγγραφείς. Ιδιαίτερα όμως τα κείμενα των Αποστολικών Πατέρων, που είναι οι πρώτοι αυτόπτες και αυθήκοοι μάρτυρες των Αποστόλων, ακόμα και του Χριστού, όπως ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Ενώ κάνουν χρήση των κειμένων της Καινής Διαθήκης, κυρίως των Ευαγγελίων ή κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, δεν γίνεται καμία χρήση κειμένων αυτών των αποκρύφων. Είτε αυτά λέγονται Ευαγγέλιο του Πέτρου, Ευαγγέλιο του Θωμά και ούτω καθεξής. Ή ξέρω εγώ, Βιβλίο του Ενόχ. Βλέπουμε ότι η Εκκλησία ευθύς εξ αρχής είχε συνείδηση του τι εστί απόκριφων κείμενων, ψευδεπίγραφων και άρα ανώθων, και το απέβαλε με τον τρόπο της. Βεβαίως η Εκκλησία τότε ήταν εμπερίστατη. Δεχόταν διωγμούς η Εκκλησία. Πολλές φορές κατέφευγε στις κατακόμβες ή ξέρω εγώ στα δάση για να τελέσει τη λατρεία της. Και όμως αυτήν την εμπερίστατη κατάσταση της Εκκλησίας, βλέπουμε ότι το κριτήριο της Εκκλησίας ήταν πολύ ευαισθητοποιημένο. Ακριβώς. Και όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε κάποια ιεραρχία. Όχι, έτσι. Όχι. Λοιπόν, όπως δεν χρειάστηκε κάποια μουσική ακαδημία να καθιερώσει τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν, έτσι, έτσι δεν χρειάστηκε και κάποια εκκλησιαστική, κάποιο εκκλησιαστικό κογκλάβιο προκειμένου να καθιερώσει τον Μάρκο, τον Λουκά, όπως είπατε πολύ σωστά. Ήταν καθιερωμένη στη συνείδηση της Εκκλησίας. Yeah. Λέει κάποιος πολύ ωραία ότι ακόμα και όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης να χάνονταν για τον Α ή Β λόγο, έτσι, θα μπορούσαμε να ανασυνθέσουμε το κείμενό της από τις παραπομπές που έτσι κάνουν στην Καινή Διαθήκη οι πατέρες. Yeah. Αλλά και αν όλοι οι πατέρες χάνονταν, έτσι, τότε θα μπορούσαμε από τις μεταφράσεις. Έχουμε πανάρχες μεταφράσεις, έτσι, της Καινής Διαθήκης. Αλλά και αν οι μεταφράσεις χάνονταν, θα μπορούσαν άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι είναι, όπως λέμε στους χαιρετισμούς, ζωντανές βίβλοι, έτσι, να μεταδώσουν το μήνυμα του χριστιανισμού. Η βίβλος, η έμψυχος, λέμε για τη Θεοτόκο. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένα χωρίο στη Φιλοκαλία, απόκτησε το Θεό και δεν χρειάζεσαι βιβλία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, γιατί η σχέση με τον, στον χριστιανισμό και ιδίως στην Ορθοδοξία με τον Χριστό, έτσι, είναι, και το Θεό, είναι σχέση προσωπική. Έτσι δεν είναι. Στο κέντρο της σύναξης είναι η Θεία Ευχαριστία. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα η Εκκλησία και η πρώτη Εκκλησία, έτσι, είχε πολύ αυξημένο το κριτήριο, έτσι, της αλήθειας. Και το άλλο, κύριε Σπούδη, είναι ότι η Εκκλησία εν την πράξη ήταν μια εφαρμογή της Θείας Αποκαλύψεως. Γιατί? Διότι έχουμε πολλές εκκλησίες στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, οι οποίες ιδρύθηκαν, λειτουργούσαν, ασκούσαν στην πράξη τη ζωή, την ποιμαντική, τη θεολογική κλπ., χωρίς να έχουν γραπτά κείμενα. Δεν έχουμε επιστολή προς Κυπρίους, κανένας Αποστόλου. Προς Αθηναίους, κανένας Αποστόλου. Δεν έχουμε. Και αν είχαμε, χάθηκαν. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι Απόστολοι έγραφαν κείμενα στις διάφορες τοπικές εκκλησίες με σκοπό να έχουν το κείμενο αυτό ως οδηγόν τους. Φυσικά. Εν την πράξη, όσα οι Απόστολοι εδίδασκαν, τα παρέλαβαν η τοπική εκκλησία και τα εφάρμοζε. Ακριβώς. Επομένως, αυτό που έχει προτεραιότητα δεν είναι το κείμενο των γραπτών μέσα στην εκκλησία. Είναι κάποτε που λέω με κάποιους αιρετικούς που πάνε να συζητήσουμε και μου λέει: με μόνο την Αγία Γραφή. Λέω: όχι. Γιατί? Διότι είναι η μάνα που εγέννησε την κόρη και όχι η κόρη τη μάνα. Δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας είναι η Εκκλησία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν στέκει κανέναν κείμενο της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, εάν δεν έχει το στήλο που λέγεται Εκκλησία. Άρα λοιπόν, εάν φύγουμε το στήλο που λέγεται Εκκλησία,
τότε όλο το κείμενο καταραίει. Ακριβώς. Είναι σαν να έχουμε αυτό το ποτήρι και να στηρίζεται ακριβώς εδώ. Δηλαδή δεν είναι κάποια emails τα βιβλία της Καινής Διαθήκης που απεστάλησαν από τον ουρανό. Έτσι. Είναι η Εκκλησία που έδωσε ένα εγκυρότητα στα κείμενα και όχι τα κείμενα στην Εκκλησία. Και αυτή η Εκκλησία είπε, αυτά είναι γνήσια, αυτά δεν είναι γνήσια. Πετάξτε τα. Άρα εκείνο το αυθεντικό σώμα μέσα στη ζωή των πιστών είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό και προς επίρρωση όσων λέτε, ο Ιησούς ο ίδιος, έτσι. Λοιπόν, δεν έγραψε ούτε μία λέξη. Ε. Η μόνη λέξη που έγραψε ήταν πάνω στην άμμο, έτσι. Όταν του προσκόμισαν η τάχα ευσεβής. Ποια ήταν αυτή η λέξη, λοιπόν, ίσως το ουέ. Λοιπόν, η μόνη λέξη που έγραψε ο Ιησούς, έτσι, ακριβώς γιατί η σχέση που προσπάθησε ο Ιησούς, έτσι, και μέσω των Αποστόλων του, ήταν σχέση προσωπική, είναι το ακολούθημη. Λοιπόν, γι' αυτό και η Εκκλησία τοποθετεί την Αγία Γραφή, ακριβώς την Αγία Τράπεζα, πάνω στα λείψανα των μαρτύρων της. Έτσι. Είναι πολύ λοιπόν. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είπατε στην αρχή, την ώρα που αναφέρω το θέμα πάρα πολύ ωραία, ότι δεν έχουμε μία κολοβωμένη πίστη εμείς. Οι μεν Προτεστάντες πήραν μόνο το πρώτο μέρος, κείμενα, κήρυγμα. Κάποιοι άλλοι πήραν το δεύτερο μέρος, λατρεία. Όχι. Γι' αυτό πάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει ο λόγος με κεφαλαίο το λάμδα και ο λόγος με μικρόν. Έτσι. Ο λόγος είναι ο Χριστός, το σώμα και το αίμα του, και ο λόγος με μικρόν είναι το κείμενο. Γι' αυτό βλέπετε, πρέπει να έχουμε και τα δύο, και τον λόγο και τον λόγο. Ναι, θυμάμαι στο καταρχητικό που μας έλεγαν να μελετάτε το λόγο του Θεού, έτσι δεν είναι. Υπήρχε αυτή η ευαγγελική τάση, έτσι, και ξεχνάνε ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο λόγος περί του λόγου του Θεού. Ο λόγος του Θεού, έτσι, είναι λόγος πρόσωπο, έτσι, τον οποίο ζεις και συναντάς, έτσι, και κοινωνάς μέσα στον χώρο αυτό της σύναξης. Λοιπόν, ο λόγος περί του λόγου, βέβαια αυθεντικός λόγος, έτσι, είναι ο λόγος ακριβώς των γραφών. Λοιπόν, γι' αυτό και είπα ότι αυτός που ξέρει απ' έξω την γραφή είναι ο διάβολος. Πείραζε τον Ιησού με βιβλικά χωρία. Λοιπόν, οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ξέραν από στήθους την Αγία Γραφή, έτσι. Επίσης, σταύρωσαν αυτόν για τον οποίο μιλάει η γραφή. Όπως τον θαυρώνουν και οι σημερινοί οι Ιεχωβάδες, οι οποίοι περιφέρονται με την, έτσι, με την Αγία και, Γραφή. Και όχι μόνο οι Ιεχωβάδες. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν, έτσι, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, γιατί σε ένα Θεό πιστεύουμε όλοι, έτσι. Τα Ευαγγέλια, τα συγκεκριμένα Ευαγγέλια τα τέσσερα, έτσι. Τι δυνατότητες μας δίνουν, δύο, έλεγε κάποιος. Να θεωρήσουμε τον Χριστό είτε ως Θεό, είτε ως τρελό. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Κανένας μύστης, κανένας προφήτης δεν είπε εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αυτά τα είπε όμως ο Ιησούς. Και τα καταγράφει, τα κείμενα αυτά τα οποία είπαμε δεν γράφτηκαν αιώνες μετά, αλλά ήδη στον πρώτο αιώνα. Λοιπόν, είτε λοιπόν ασπάζεσαι τον Ιησού ως τον Θεό, έτσι, είτε αποστασιοποίησαι από αυτόν γιατί τον θεωρείς έτσι, ως έναν τρελό. Έτσι. Αλλά ο Ιησούς δεν έλεγε απλώς είμαι το φως. Άνοιγε και τα μάτια κάποιου τυφλού. Έτσι. Δεν είπε είμαι η ζωή. Ανέστενε και ανασταίνει μέχρι σήμερα υπάρξεις ο Ιησούς. Έτσι, ναι. Γι' αυτό και στο διαφωτισμό, όπως ξέρετε, διακήρυσε ο Βολτέρος, πέθανε ο Θεός. Ο Θεός. Λοιπόν, οι γριούλες βέβαια λέγανε Θεός χωρέστον. Λοιπόν, και οι άλλοι το απαντούσαν. Ωραία, υποκατέστησε το Θεό, ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, κάνοντας το ίδιο πράγμα που έκανε. Ο μόνος τάφος αδιανός είναι του Ιησού. Όλοι οι άλλοι τάφοι των διάφορων μυστών είναι γεμάτοι από τα κόκαλά τους. Λοιπόν, πρέπει αυτές τις διακρίσεις, έτσι, μέσα μας ως Ορθόδοξοι και Χριστιανοί, πρέπει να τις έχουμε σαφείς. Δεν πιστεύουμε γενικά σε ένα Θεό. Έτσι. Πολύ ωραία. Μια τελευταία σκέψη σας και να κλείσουμε, αν θέλετε, γιατί ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί. Όσον αφορά τα απόκριφα κείμενα, τι θα συνιστούσατε στον κόσμο που, όπως είπατε πολύ ωραία, επιλέγουν τον χρόνο να μας τα λανσάρουν. Ναι. Χρειάζεται ακριβώς αυτή η εγρήγορση, έτσι. Γιατί όπως είπα, δεν είναι μόνο ότι θέλουν να πουλήσουν οι διάφοροι εκδοτικοί. Είναι και αυτό όμως. Και αυτό φυσικά, έτσι. Είναι γι' αυτό και μετά. Λοιπόν, θέλουν πολύ περισσότερο να πληγώσουν, έτσι, ότι ιερό και όσιο έχει μείνει στις καρδίες μας, έτσι. Λοιπόν, γιατί πραγματικά σε έναν άλλον άνθρωπο, έτσι, όταν έχει τα γενέθλιά του, προσπαθείς να μην τον πικράνεις. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Κι όμως, την παραμονή των Χριστουγέννων, ήδη βλέπω σε βιντεάκια στο ίντερνετ ότι θα κυκλοφορηθεί πάλι μια δίθεν επιστημονική ανακάλυψη, η οποία ακριβώς θα προσπαθήσει να πει ότι όπως βρέθηκε τάχατες, έτσι, η σαρκοφάγος εκείνη με τα... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ότι πάλι ανακαλύφθηκε κάτι παρόμοιο, έτσι, προκειμένου πάλι να πληγώσει, έτσι. Λοιπόν,
Αυτό που ταπεινά συστήνω στους ακροατές και στους θεατές μας αυτή τη στιγμή είναι, δεν είναι τα απόκρυφα ταμπού, έτσι. Λοιπόν, γιατί ό,τι είναι ταμπού είναι και γλυκό, έτσι. Λοιπόν, ας το διαβάσει κανείς. Ας διαβάσει όμως πρώτα, έτσι, και ας μελετήσει τη γραφή, έτσι, όπως την παραδίδει η Εκκλησία. Για να μπορεί να κάνουμε και συγκρίσεις. Ναι. Δεύτερον, εμείς οι άνθρωποι που βρισκόμαστε εντός της Εκκλησίας, και ομιλώ και για τους κληρικούς, αλλά και για μας, έτσι, ας μην αρκούμαστε στο να κάνουμε μυστήρια, στο να απλώς να γινόμαστε υπάλληλοι, έτσι. Ας προσπαθήσουμε, έτσι, στο ζευγάρι που έρχεται να παντρευτεί, ή σε αυτούς που μας καλούν για ένα ευχέλαιο, έτσι, ή στα παιδιά που έρχονται εδώ στο πανεπιστήμιο επειδή έτυχε να έρθουν, τους οδήγησε το σύστημα. Ας τους μεταγγίσουμε αυτόν τον έρωτα για τον Χριστό, ο οποίος όμως δεν είναι έρωτας συναισθηματικός. Έτσι. Λοιπόν, είναι έρωτας ο οποίος στηρίζεται σε δεδομένα. Έτσι. Και στο πανεπιστήμιο και στην ενορία, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα μικρό κύκλο και να ανοίξουμε λίγο την Καινή Διαθήκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Αγαπητοί μας, χαίρετε.